καθένας και ο δικός του πόνος, καθένας και ο δικός του θυμός. Να σας πω την αλήθεια, μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, στην ευρύτερη οικογένειά μου, νιώθω στο πετσί μου τον πόνο και το θυμό του μακροχρόνια άνεργου, του ενήλικα, του ανθρώπου που έβαλε λουκέτο, του φτωχού και του άνεργου απόφυτου. Μάλιστα τα βάζω και με τον εαυτό μου, θυμώνω με τον εαυτό μου, γιατί δεν τα κατάφερα, το παίρνω σαν προσωπική μου αποτυχία ότι δεν εισακούστηκαν οι δεκάχρονες προειδοποιητικές κραυγές μου κινδύνου. Και στις προηγούμενες εκλογές ε, ένιωθα σαν παρίας. Βίωσα πικρά αυτό που λένε το σύνδρομο του, αγγελιο... του σκοτώστε τον αγγελιοφόρο των κακών νέων με το βιβλίο μου «Ε. Προέδρε». Έχω μάθει από την ιστορία επίσης πως στις μεγάλες κρίσεις του παγκόσμιου καπιταλισμού, στις μεγάλες οικονομικές, οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, το συλλογικό αίσθημα του πόνου έχει μια καμπύλη, περνά από διαδοχικές φάσεις. Πρώτη φάση, το σοκ. Η αντεστραμμένη πυραμίδα με τα δανεικά σοριάζεται πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων. Δεύτερη φάση, η αγωνία, το άγχος, προσωπικό και υπαρξιακό. Τρίτη φάση, θυμός και αγανάκτηση. Τέταρτη η κατάθλιψη. Στην πέμπτη φάση, όπως νομίζω τώρα, στην πέμπτη φάση εμφανίζεται μια διχάλα, μια διασταύρωση, ένα ή ή ή αυτοκτονεί συλλογικά ψάλλοντας όπως ο Σαμψόν αποθανέτω η ψυχή μου μετά των άλλων φίλων ή λες φτούκια από την αρχή, χτυπούμε πάτο, κάνουμε τον θυμό και τον πόνο θετική σκέψη, θετικό σχέδιο, θετική δράση, δράση, δράση για να ανακτήσουμε τα χαμένα εισοδήματα, τις χαμένες θέσεις εργασίας, τον χαμένο χρόνο. Ξέρω θα μου πείτε πώς αυτό το ή ή ακούγεται λίγο σαν εκβιαστικό δίλημα. Ε, όμως η βαθύτερη ουσία της ανθρώπινης και της πολιτικής κατάστασης ειδικά σε ζωφερούς καιρούς είναι αυτό το διαζευτικό «Η-Η». Είναι τα όρια των επιλογών μας, των ελεύθερων επιλογών μας. Είναι τα όρια των εναλλακτικών δρόμων που έχουμε μπροστά μας, που έχουμε διαθέσιμους εναλλακτικούς δρόμους. Ο σύγχρονος άνθρωπος, κατά καιρού, γίνεται σαν τον Ιδίποδα και ξαναφτάνει στη μοιραία διχάλα Δελφών Δαυλίδας. Έτσι και σήμερα, σε αυτή τη σκληρή άνοιξη του 2012, Βρισκόμαστε ξανά στην κόψη του Ι-Ι, του διαζευτικού Ι-Ι.